πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθή αντιπροσκυνή. Αδερφοί μου, το σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει μία σωτηρία μιας ψυχής. Δηλαδή, ο Θεός κατέβηκε από τους ουρανούς για να σώσει μία ψυχή. Εσταυρώθη για να σώσει μία ψυχή. Έχισε το αίμα Του για να σώσει μία ψυχή. Και η ψυχή αυτή δεν ήταν απλώς μακριά από τον Θεό, αλλά εγνώριζε την Γραφή και από την Γραφή ήξερε ότι θα έρθει ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Τι διδασκόμεθα από αυτό? Διδασκόμεθα ότι πρέπει να μελετούμε την Γραφή, να μελετούμε το Ευαγγέλιο, να γνωρίζουμε τι λέγει το Ευαγγέλιο. Η σωτηρία του ανθρώπου εξαρτάται από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ την Αγία Γραφή. Υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι είναι η Αγία Γραφή. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Ο Κύριος μας, για να έρθουμε στο θέμα το μεγάλο, ευρίσκεται εις μίαν περιοχή η οποία ονομαζόταν Σιχάρ. Εις αυτήν την περιοχή ο Ιακώβ άνοιξε φρέαρ, ένα πηγάδι δηλαδή, και όλος ο κόσμος που ήταν εις το μέρος εκείνο ήρχε το εις το πηγάδι εκείνο και έπαιρνε νερό και δια των εαυτών του, αλλά και δια τα θρέμματα αυτού, λέγει. Δηλαδή, δια τα ζώα του. Έπινε όλος ο κόσμος από εκείνο το φρέαρ, το φρέαρ του Ιακώβου. Ο Ιακώβ είχε τέκνον τον Ιωσήφ και ο Ιωσήφ ήταν εκείνος ο οποίος γένετο κυβερνήτης της Αιγύπτου, διότι ήταν αγνό παιδί. Να προσέξουμε τι τονίζω στο θείον κήρυγμα. Ο Ιωσήφ ήταν αγνό παιδί. Πώς εφανερώθη ότι ήταν αγνό παιδί? Διότι τον επόλυσαν οι αδερφοί του στον Πετεφρή, ο οποίος ήταν ο αρχιμάγειρος του Φαραώ. Και είχε γυναίκα η οποία μόλις είδε τον Ιωσήφ ότι ήταν πάνκαλος, πανέμορφος, όρμησε επάνω του για να του πάρει την τιμή του. Και εκείνος έλεγε τούτα τα λόγια. Να τα προσέξουμε όσα παιδάκια βρίσκονται εδώ. Τι έλεγε ο Ιωσήφ στην πονηράν Αιγυπτία? Πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ενώπιον του Θεού μου? Με προκαλείστες, λέγει, αλλά εγώ πώς θα ποιήσω το πονηρόν τούτο και να με βλέπει ο Θεός? Προσέξετε αυτά τα λόγια, αδερφοί μου, διότι τα σήμερα σε αυτά που μιλούμε, η Ελλάδα μας έχει πέσει σε μεγάλη τιμωρία και πληγή από τον Θεό. 31 ιερόδουλες με το AIDS όρμησαν επάνω στην νεολαία και μετέδωσαν την ασθένεια αυτήν, και η ασθένεια αυτή θα μεταδοθεί σε άλλους και θα γίνει μεγάλη καταστροφή. Και ο Κύριος μας τιμώρησε την Ελλάδα. Είπε ο Κύριος, τι είπε? Μετεμελήθην ότι επίησα τον άνθρωπο. Έχω μετανιώσει ότι επίησα τον άνθρωπο, λέει. Δια τι έχει μετανιώσει ο Θεός?
δια το είναι αυτούς σάρκα. Δηλαδή βλέπουν τη σάρκα, το κουφάρι, αυτό το οποίο είναι γεμάτο από αμαρτίες και το οποίο οδηγεί τον κόσμο στην κόλαση. Ο Ιωσήφ λοιπόν έλαβε από τον Ιακώβ το μέρος εκείνο το οποίο ονομαζόταν Σιχάρ. Σε εκείνο το μέρος όριξεν φρέαρ, λέγει ο Ιακώβ, και πήγαινε ο κόσμος και έπινε νερό από εκείνο. Τι έγινε το? Δια να φτάσει ως εκεί ο Χριστός μας στην Σιχάρ, που ήταν το φρέαρ του Ιακώβ, δεν είχε λιμουζίνες, δεν είχε ένα αεροπλάνα, δεν είχε πολυτέλεια, περπατούσε. Περπατούσε και κουραζόταν και έφτασε, λέγει, και κοπιακός εις το φρέαρ εκείνο. Κουρασμένος μέσα εις τον καύσωνα του ηλίου, έφτασε εις το φρέαρ εκείνο και κάθισε εκεί και περίμενε. Τι περίμενε? Περίμενε μία ψυχή για να τη σώσει. Οι μαθητές που επήγανε μετέβησαν στην πόλη για να αγοράσουν τροφάς, λέγει. Και ήταν μόνος του ο Χριστός. Και όπως ήταν μόνος του, έφτασε η ώρα έκτη. Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο. Ώρα έκτη σημαίνει 12 μεσημέρι. Γιατί περίμενε εκεί? Διότι η ώρα 12 το μεσημέρι εξήλθε του παραδείσου η Εύα, η οποία παρέβη την εντολή του Θεού, και τώρα εισέρχεται η ώρα 12 το μεσημέρι μια άλλη ψυχή για να αντικαταστήσει την Εύα. Ποια ήταν αυτή? Από τη Σαμάρια, Σαμαρίτης. Και όταν την είδαν ο Κύριος μας, της λέγει: «Δεν μου δίνεις λίγο νερό να πιω?» Και απήντησε εκείνη και είπε: «Πώς ζητάς από εμένα νερό που είμαι Σαμαρίτης? Εσείς δεν μπορείτε να μας δείτε εμάς, διότι αντελήφθηκε η Σαμαρίτης ότι εκείνος που μιλούσε μαζί της ήταν Ιουδαίος, από την φωνή λέγει και από το ένδυμα. Ούσι χρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες?» Δεν θέλουν να τους δουν τους Σαμαρίτες Ιουδαίοι. Γιατί? Διότι ο βασιλεύς των Ασσυρίων επίησαν πόλεμο εναντίον των Εβραίων, διότι έφυγαν από τον Θεό και έστειλε αυτούς τους Ασσυρίους και κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και την Ιουδαία και τη Σαμάρια και όλα τα μέρη, και μετέφεραν τον κόσμο αυτόν εις την Μηδία και την Βαβυλώνα, και ανταυτόν έστειλαν εις τα μέρη εκείνα φυλές οι οποίες ήταν ειδωλολατρικές φυλές. Και όταν έστειλαν εκεί τις φυλές αυτές, ο Πανάγαθος Θεός επέτρεψε και εμφάνισαν λέοντες, λιοντάρια, και τους κατέτρωγαν. Μαθαίνει αυτά ο Ασσύριος ηγεμόν και στέλνει εκεί έναν ιερέα για να οδηγήσει τον κόσμο εις τον Θεό. Και όταν έφτασαν εκεί, ο ιερεύς αυτός τους έδωσε την ευλογία, τους εφώτισε, αλλά αυτοί οι οποίοι κατόκουν τη Σαμαρία δεν ήθελησαν να υποταγούν και επίστευσαν μόνον εις την πεντάβιβλον του Μωυσέως και τους προφήτας και τους πατριάρχας
και τους βασιλείς τους απέπεμψαν, δεν επίστευαν εις αυτούς. Δι' αυτόν τον λόγο όταν επέστρεψαν οι Εβραίοι στην Ιουδαία δεν μπορούσαν να δούνε τους Σαμαρίτες, διότι ήσαν ειδωλολάτρες. Ούσι χρόντε οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες, δεν μπορούσαν να δει ο ένας τον άλλο. Ως εδώ το θέμα είναι για τους κατοίκους της Σαμαρίας. Ο Κύριος μας όμως λέγει στην Σαμαρίτιδα, δώσε μου, της λέγει, νερό να πιω και να σου δώσω ένα άλλο νερό εγώ, που δεν θα διψάσεις ποτέ σου και δεν θα έρθεις ποτέ σου εδώ να πάρεις νερό. Μόλις το είκοσαν αυτό η Σαμαρίτης, λέγει, Κύριε, του λέγει, δώσ' μου αυτό το νερό να μην πηγαίνω έρχομαι και να κουράζομαι. Το αποτέλεσμα ήταν πως άρχισε ο Κύριος μας να φέρει κοντά του μία ψυχή. Της λέγει, φώνησε τον άντρα σου και έλα εδώ να σου δώσω το νερό το οποίο δεν θα ξαναδιψάσεις ποτέ. Λέγει εκείνη, άντρα ού και έχω. Και ο Κύριος μας με πολύ αγάπη ομιλεί σε αυτήν και της λέγει, αληθώς είπας ότι άντρα ού και έχω. Πέντε γαρ έσχες και αυτόν που έχεις τώρα δεν είναι άντρας σου. Μόλις το άκουσαν αυτό η Σαμαρίτης, του λέγει, Κύριε, του λέγει, εγώ πιστεύω ότι ένας μόνο θα γνωρίσει τα μυστικά του κόσμου και αυτός είναι ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Και εκείνη τη στιγμή ο Χριστός μας άνοιξε το στόμα του και απεκάλυψε την αλήθεια. Εγώ, της λέγει, είμαι ο Χριστός που σου μιλώ. Θεέ μου, άραγες αυτήν τη στιγμή μας την έδωσε και εμάς ο Θεός μας να τον αγαπήσουμε όπως εφανερώθη στην Σαμαρίτιδα. Εφανερώθηκε σε εμάς για να μας πει, εγώ είμαι ο Χριστός, εμένα να πιστεύετε. Και τι έγινε η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή? Φωνάζει ο Κύριος, εγώ είμαι, πιστεύετε σε μένα? Και εδώ τι έγινε? Γέμισε η Ελλάδα από μασόνους, γέμισε η Ελλάδα από προδότες, γέμισε η Ελλάδα από κακούς, γέμισε η Ελλάδα από τους Ευρωπαίους οι οποίοι είναι ανήθικοι, ανώμαλοι, και ήρθαν να μας δώσουν το φως. Ποιους? Τους Έλληνες. Να δώσουν το φως στους Έλληνες. Η Ελλάδα φώτισε την οικουμένη ολόκληρη. Η Ελλάδα φώτισε και έβγαλε άντρας μεγάλους, φιλοσόφους, σοφούς, πατριώτες, οι οποίοι επολέμησαν και ξαναπολέμησαν τους Πέρσας για να ζήσουμε εμείς ελεύθεροι αυτή τη στιγμή. Όταν αποκάλυψαν στην Σαμαρίτιδα ο Κύριος μας ότι είναι ο Θεός, τότε έφτασαν και οι μαθητές και τον είδαν να συνομιλεί με γυναίκα, αλλά από σεβασμό δεν του είπαν τίποτε. Και του είπαν, Κύριε, του λένε, πάρε να φάεις. Και απεκρίθη, έχω φάει, λέγει, εγώ φαγητό, το οποίο εσείς δεν το γνωρίζετε. Ομιλούσε για την επιστροφή της Σαμαρίτιδος, η οποία τον παρεδέχθη ως Θεόν αληθινόν. Και τότε, λέγει, η Σαμαρίτιδα έφυγε και πήγαινε στην πόλη και τα είπε όλα εις τους Σαμαρίτας. Και εκείνοι ξεκίνησαν και ήρθαν στον Χριστό και τον παρεκάλεσαν να μείνει κοντά τους. Και ο Κύριος μας, εφόσον εδέχθη την παράκληση, έμεινε μαζί τους δύο ημέρες. Έκανε δε τόσα θαύματα, τα οποία οι Ευαγγελιστές δεν τα έγραψαν, διότι ήσαν πάρα πολλά τα θαύματα τα οποία έκανε μέσα σε δύο ημέρες. Αδερφοί μου,
η Σαμαρίτης αυτή μετά την συνομιλία με τον Κύριο ονομάστηκε Φωτεινή. Είχε δε 7 ιούς και όταν επίστεψαν στον Χριστό η Φωτεινή πλέον ξεκίνησε και έφτασαν στη Ρώμη στο παλάτι του Νέρονος και μπήκε μέσα στο παλάτι να κηρύξει τον Χριστό τον αληθινό Θεό και εκεί συνελήφθη και έπεσε σε μαρτύρια φοβερά και ανήκουστα. Την έγδαραν ζωντανή, της έκοψαν τα στήθη της, της έκοψαν τα χέρια της, της έκοψαν τα πόδια της, έκοψαν καλάμια και έβαζαν μέσα στα δάχτυλα, μέσα στα νύχια των χειρών και των ποδών. Και μέσα σε αυτά τα μαρτύρια έδωκε την ψυχή της και εκείνη και τα τέκνα της και έμεινε η Σαμαρίτης η οποία εσώθηκε δια της χάριτος του Θεού. Ήθε και εμείς να μας αξιώσει ο Θεός μας να τον αγαπήσουμε με όλη μας την ψυχή, με όλη μας την δύναμη και με όλη μας την καρδία, διότι ο Θεός δεν είναι μόνο να Του λέμε ότι Τον αγαπούμε, να έχουμε και πράξεις, με τις πράξεις μας να Τον αγαπήσουμε. Και ο Θεός που μας βλέπει θα φυλάξει την Ελλάδα Του από όλα τα κακά. Θα φυλάξει την Ελλάδα Του και θα την διατηρήσει. Θα φυλάξει τα τέκνα Του και θα τα διατηρήσει ο Θεός. Φτάνει να επιστρέψουμε εις μετάνοια και να Τον αγαπήσουμε και να μείνουμε μαζί Του στον παρόντα κόσμο και στην επουράνιον του Βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.